Μαύρη Θύελλα με την Καβάλα, 22η αγωνιστική Football League στο Δημοτικό Στάδιο Παραγίας, μπροστά σε 2.000 περίπου παδούς της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα καίγεται για την νίκη, φίλες και φίλοι. Καίγεται. Να ο Ανδριανός από την Πάτρα ξεκινάει το μάτς. Καίγεται για την νίκη, Μαύρη Θύελλα, για να μείνει στη Football League. Αντίθετα, η Καβάλα κοιτάει την κορυφή. Κοιτάει προς την κορυφή. Η Καλαμάτα λοιπόν, η οποία είναι στην πρώτη φάση του αγώνα έξω από τη μεγάλη περιοχή μας, στο 5ο λεπτό, να κοντράρει μπάλα, φτάνει στον Ιντρίς, σουτάρει, μπλοκάρει, out, όχι out, out την μπάλα, out την μπάλα. Να η Καλαμάτα ξανά στην επίθεση, φίλες και φίλοι, Νατσιόπουλος βαθιά παλιά, νομίζω ότι είναι ο Αλεξόπουλος, ναι ο Αλεξόπουλος, κάνει την προσποίηση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει ο Αλεξόπουλος, μπλοκάρει. Πλάγιο με τον Τόλι για την Καλαμάτα. Ένα πλάγιο που θα είναι δυνατό σαν κόρνερ. Ναι, όντως η μπάλα στην περιοχή. Νάτος εδώ, Πετσίτη. Σουτάρει ο Πετσίτη. Η μπάλα out στα περιστέρια. Η Καβάλα εδώ, η Καβάλα στην αντεπίθεση μας στο 35ο λεπτό. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Θα γίνει σέντρα. Για να δούμε τώρα το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Ορφανίδης, να Ορφανίδης. Τριποτσέρι σαν να απομηχανεί Θεός. Μπράβο, Τριποτσέρι, κόρνερ. Επιμένει όμως εδώ η Καβάλα, φίλες και φίλοι. Για να δούμε εδώ την Καβάλα. Η μπάλα πάντα στο χώρο του κέντρου προς τη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Για να δούμε εδώ. Περνάει η μπάλα. Είναι, νομίζω ότι είναι εδώ η παράλληλη σέντρα από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Ο Γαβριλίδης σουτάρει. Out, ευτυχώς. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάρα στο δοκάρι. Στο δοκάρι πρέπει να ήταν κεφαλιά του Μαρκόπουλου. Φάση διαρκεία στην περιοχή της Καλαμάτας. Είναι ο Στίκας που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα φάουλ του Ορφανίδη. Δοκάρι για την Καβάλα στο 47ο λεπτό μετά από μια πολύ ωραία κεφαλιά του Μαρκόπουλου. Χώθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή εκεί ο Στεφανάκος. Έχασε λίγο την φάση. Είδαμε όμως ότι ο Στίκας εκεί προσπάθησε να εκμεταλλευτεί. Μάχονται οι παίχτες της Καλαμάτας, οι αμυντικοί, και καταφέρουν επιτέλους μετά από πάρα πολλή ώρα να διώξουν την μπάλα. Πάλι όμως η Καβάλα, φίλες και φίλοι, η Καβάλα η οποία θα φύγει από τα δεξιά, σέντρα του Ορφανίδη. Ποιος είναι εκείνη, κάποιος θα διώξει την μπάλα. Γκολ! 0-1, φίλες και φίλοι, στο 48 είναι ο Μαϊδανός, ο Μαντανός μας έκανε Μαντανό, ο Μαϊδανός, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε την γκάφα κάνει πάλι ο Στεφανάκος, γιατί Νίκο Αναστόπουλε επιμένει στο Στεφανάκο και δεν βάζει στο Ματζάρι που ήταν ο κορυφαίος με την τρίγλια. Κοιτάξτε εδώ, φίλες και φίλοι, γκάφα που κάνει ο Στεφανάκος στο φοβερό βολέ του Μαϊδανού. 0-1 στην παραλία, τραγικό. Η Καλαμάτα σε ένα φάουλ βρισκόμαστε στο τέλος του αγώνα. Εκτελεί τον Κρατσιόπουλο. Φοβερή απόκρουση, φίλες και φίλοι, του Δήμιζα. Ο Δήμιζα στο 88 κρατάει το 0-1 στην παραλία για την φοβερή Καβάλα. Ωραίο φάουλ του Κρατσιόπουλο, αλλά ο Δήμιζας λέει όχι. Να το τέλος του αγώνα, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε εδώ τον τραγικό Ανδριανό από την Πάτρα. Ένας κακός διαιτητής, ο οποίος αδικεί κατάφορα την Καλαμάτα. Με πολλές λάθος αποφάσεις όμως την Καλαμάτα την κρέμασε και πάλι ο Στεφανάκος με την λάθος επιλογή του Αναστόπουλου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στεφανάκος καίει την Καλαμάτα. Την έχει κάψει σε πολλά παιχνίδια, όπως με το Βόλο, όπως με την νίκη Βόλου και σε άλλα πολλά μάτς που θυμίζω η μπάλα του φεύγει μέσα από τα χέρια. 2.000 κόσμος πικράθηκε, πικράνανε πάλι τον κόσμο της Καλαμάτας. Μια καταδικαστική ήττα η οποία την οδηγεί εκτός απροόπτου στη γάμα εθνική κατηγορία, παρότι έχουμε 5 αγωνιστικές. Τελευταία στη βαθμολογία η Μαύρη Θύελλα. Πρώτη στα εισιτήρια, παρηγοριά στον άρρωστο. Όμως αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Είναι ο κόσμος της που την κρατά πάντα ζωντανή.